Δύο ξεχωριστές βραδιές γεμάτες πολιτισμό και παράδοση διοργάνωσαν αυτό το Σαββατοκύριακο η ομάδα ελληνικού παραδοσιακού χορού Οσύρτης, ο Δήμος Ζακύνθου και η τοπική κοινότητα Βουγιάτου στο παλιό δημοτικό σχολείο. Πρόκειται για τα Αρτεμίσια 2019. Είναι μια εκδήλωση η οποία έρχεται από παλιά και θέλω να πιστεύω ότι θα πάει και πάρα πολύ μακριά. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στους διοργανωτές. Πρέπει να ξέρετε ότι ο πολιτισμός ενώνει. Περιμένουμε από τον κόσμο να μάθει ξανά και να ακουστεί το χωριό στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως ήταν τότε και με τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν τώρα. Και αυτό που θέλουμε είναι να ευχαριστεί ο κόσμος και να γνωρίσει και να καταλάβει τι σημαίνει πολιτισμός. Βρισκόμαστε εδώ, καλεσμένοι από το Πολιτιστικό Σύλλογο του Βουγιάτου και τον Σπύρο το Σκιαδόπουλο, που πριν από 2 χρόνια ήρθε στον τόπο μας και μας παρουσίασε χορούς από τη Ζάκυνθο. Σήμερα λοιπόν είμαστε εμείς εδώ για τον ίδιο σκοπό, να σας παρουσιάσουμε χορούς από τη Ρούμελη. Είναι τα εγγένεια της τρίτης ανοιχτής δανειστικής βιβλιοθήκης μας σήμερα στα Αρτεμίσια στο Βουγιάτο. Γεμίσαμε τη βιβλιοθήκη με ευκολοδιάβαστα βιβλία, με μυθιστορίσματα, με ζακυνθινά βιβλία από ζακυνθινούς συγγραφείς και πιστεύω να από ώρα σε ώρα, από στιγμή σε στιγμή και από μέρα σε μέρα να έρθουν και άλλοι φίλοι και να φέρουν τα βιβλία τους εδώ πέρα ώστε να αποκτήσει και το Βουγιάτο τη δική του δανειστική βιβλιοθήκη. Ξέρουμε ότι πάντα για να είναι ζωντανά τα χωριά μας η παράδοση και τα έθιμά μας είναι αυτά που θα μας κάνουν να είμαστε πάντα επίκαιροι και να είμαστε και στο μέλλον να υπάρχουμε σαν χώρα και σαν έθνος. Τα βιβλία είναι αγάπη και είναι και χαρά και πόσο μάλλον μια υπαίθρια βιβλιοθήκη. Άλλωστε ο Κικέρονας είχε πει ότι όταν έχεις ένα κήπο και μια βιβλιοθήκη έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τα εγγένεια της τρίτης ανοιχτής εξωτερικής δανειστικής βιβλιοθήκης, ενώ μετά τους χαιρετισμούς, τη σκυτάλη πήραν τα χορευτικά δρόμενα. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και την Κυριακή σε 9 το βράδυ με ομιλία θέατρο δρόμου, παραδοσιακούς χορούς, ενώ η βραδιά θα κλείσει με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι.